καθά σε πάγουσον και ελέησον. Επισκόπου και Πατρός ημών Νικοδήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ψεύους ημογένους, πάσης αρχής και εξουσίασε το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού. Με πολύ χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση που μας απίφθινε ο πατήρ Συνέσιος Στάθης
να συμμετέχουμε στην πρώτη πανήγυρη του πολιούχου της πρωτεύουσάς μας, τον ιστορικό πόντο του Αγίου Ευγενείου, μετά των συναθλητών του Αλεριανού, Ακύλα και Κάνιδου, οι έξι σύλλογοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Παναγία Σουμελά Αγίου Αντωνίου, Παναγία Σουμελά Θέρμης, Αργοναύτες Πετραλώνο, Αργοναύτες Μεσημερίου και οι Ποντιακοί Σύλλογοι Μονοπήγαδου και Λακώματος, και να παρουσιάσουν αυτή τη μικρή εκδήλωση προς τιμή του Αγίου μας. Να μας συγχωρείτε, είναι η πρώτη φορά, θα βρούμε το ρυθμό μας. Είχαμε ετοιμάσει ένα βίντεο στο οποίο δείχνουμε τους λατρευτικούς χώρους, γιατί προς τιμή του Αγίου μας έχουν χτιστεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 8 μικροί ή μεγάλοι ναοί στην Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι τον Οροπό της Αττικής. Δυστυχώς, λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν θα σας δείξουμε το βίντεο, θα σας διαβάσουμε το κείμενο. Θα ακολουθήσει ομιλία για το βίο του Αγίου Ευγενείου από τον Αβραάμ Κωστίδη Ξαναβό. Στη συνέχεια, Άσματα Τραπεζούντας θα ερμηνεύσει η χοροδία του Συλλόγου Παναγίας Σουμελά Θέρμης, και θα κλείσουμε με χορούς από την Τραπεζούντα, που θα χορέψουν οι χορευτές όλων των συλλόγων σε ένα κοινό κύκλο, και τέλος τον αρχαίο πολεμικό χορό μας, Σέρα Υπηρίχιο. Ο Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντος και η λατρεία του στην Ελλάδα. Τραπεζούντος των γόνων και θερμών αντιλήπτορα και του πάντων δεσπότου στρατιώτη περίδοξων, Ευγένιο των μέγαν αθλητήν, τιμήσομεν εν ίνης υπηστή. Από πάσης γάρ λυτρούτε επιφοράς, τους πίστη ανακράζοντας. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν άματα. Ο Άγιος Ευγένιος, πολιούχος τραπεζούντας, στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, σε περίοδο σκληρών διωγμών του χριστιανισμού, ο Άγιος Ευγένιος έζησε και μαρτύρησε στην Τραπεζούντα. Όταν ο διώκτης του Λυσίας τον προέδρεψε να προσφέρει θυσία σε ειδωλολατρικό ναό, ο Άγιος δέχτηκε, εισήλθε στο ναό, προσευχήθηκε στο Χριστό και το έκπληκτο πλήθος είδε τρία είδωλα να θρηματίζονται. Υπευλήθησε φρικτά βασανιστήρια μέχρι τον αποκεφαλισμό του στις 21 Ιανουαρίου του 290 μετά Χριστόν. Το σκήνομά του κλάπηκε και τάθηκε πλησίον του τόπου του μαρτυρίου του, όπου και χτίστηκε ο ναός των πόντων, των ποντίων Άγιος Ευγένιος προς τιμή του. Ο ναός του Αγίου, μέγα όνομα καθ' όλη την καθημάς Ανατολή, ήταν το προσφυλέστερο προσκύνημα της Τραπεζούντας μετά την Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, την Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου. Οι Ρωμιοί στον Πόντο τιμούσαν τη μνήμη του Αγίου Ευγενείου δύο φορές το χρόνο, κάθε 21 Ιανουαρίου και το γενέθλιό του 24 Ιουνίου. Ο ναός του Αγίου Ευγενείου έχει μετατραπεί από το 1461 σε τζαμί, γενή τζαμί Τζουμασί. Όταν έγινε η άλωση της Τραπεζούντας από τον Μωάμεθ τον κατακτητή, ενώ παραμένει η χειρία της θέσης του Μητροπολίτη Τραπεζούντας από το 1922 μέχρι σήμερα. Η μνήμη του Προστάτη Αγίου τιμάται στη Μονή του Αγίου Διονυσίου στο Άγιον Όρος αδιάλειπτα από το 1375 μετά Χριστόν έως και σήμερα. Ο Άγιος Ευγένιος στην Τραπεζούντα ήταν ναός, ήταν μονή, ήταν υδραγωγείο. Στη Μονή του Αγίου Ευγενείου η αυτοκρατορική οικογένεια στέφονταν, παντρεύονταν, μόναζε και θάβονταν. Ο Άγιος ο Αλέξιος Τρίτος, ο Μέγας Κομνηνός, στέφθηκε αυτοκράτορ στις 21 Ιανουαρίου του 1350 στο ναό του Πολιούχου του Τραπεζούντος, του Αγίου Ευγενείου. Μετά τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό του 1922, οι Πόντιοι πρόσφυγες ξαναέστησαν στη Μητρόπολη Ελλάδα τις αιστείες τους, αρχίζοντας από τα Όσια και τα Ιερά τους. Πρωτεύουσα θέση στη λατρεία έδωσαν στον Άγιο Ευγένιο το πολιούχο της πρωτεύουσας του ιστορικού Πόντου. Στην Ελλάδα, ο Άγιος Ευγένιος είναι πολιούχος στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας και στη Ρωμανία, στην πόλη πρότυπο που 204 βουλευτές ψήφισαν με νόμο την ίδρυσή της στα Πετροτά της Ροδόπης. Υπάρχει ιερός ναός του Αγίου Ευγενείου στη Ρωμανία της Θράκης, όπου βρίσκεται και ψηφιδωτό του Αγίου, έργο του Νίκου Μαστορόπουλου.
Υπάρχει περικαλής ναός και μεγάλος του Αγίου Ευγενίου στο Χορδοκόπη Παγκαίου, στο Αρκαδικό Δράμας, στους Ιταγρούς Δράμας. Εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει φιλοτεχνήσει με δικά του έξοδα έργο, ειδικά για τον Σύλλογο που το έκανε η ζωγράφος, αγιογράφος Σοφία Αμπερίδου. Υπάρχει ναός του Αγίου Ευγενίου Τραπεζούντος και Αγίου Γρηγορίου του Καλίδου στο Κολυχικό Λαγκαδά. Εκεί ο Ποντιακός Σύλλογος Κολυχικού φέρει το όνομα του Αγίου και τον έχει και στο λαβαρό του. Υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Ευγενίου στην Καλαμαριά. Επίσης φέτος, στις 2 Σεπτεμβρίου, έγιναν τα θυρανίσια μικρού παρεκκλησίου του Αγίου Ευγενίου στα νέα παλάτια Οροπού στην Αττική. Την μνήμη του τιμούν πάρα πολύ οι Ποντιακοί Σύλλογοι, μεταξύ των πιο μακρινών, ο Φάρος Ποντίων Πατρών. Σήμερα γίνεται πανηγύριση του Αγίου στη Σύρο, γίνεται στα κομινά της Εορδαίας. Υπάρχει επίσης και ένας σύλλογος καρκινοπαθών στον νομό Κιλκίες που φέρει το όνομα του Αγίου. Επίχεν ο Άγιος την αυτή θέση και τιμήν, η νύχεν εν Θεσσαλονίκη ο πολιούχος αυτής, μεγαλομάρτης Δημήτριος. Ομοιάζουν αυτό κατά τα θαύματα, το ζωηρό βλέμμα, την εκπαιδευμένη εκ της όψεως αυτού γαλήνην και την ανάβληση του μύρου εκ της μυρωρώου σωρού, έγραφε ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρήσανθος Φιλιππίδης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Ο Ποντιακός Ελληνισμός τίμησε και συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευγενίου από άγρια σάκρη στην Ελλάδα. Η λατρεία του διαδίδεται και οι ναοί προς τιμή του αυξάνονται. Όπως λοιπόν ο Άγιος Ευγένιος έσπασε τα είδωλα της παγκοσμιοποιημένης θρησκείας εκείνης της εποχής, έτσι και εμείς, κρατώντας τις παραδόσεις μας και τον ιδιαίτερο πολιτισμό μας, καλούμαστε να σπάσουμε τα σφιχτικά δεσμά της παγκοσμιοποίησης και της ισοπεδωτικής αφομοίωσης των διαφορετικών παραδόσεων, καθώς και της ιδωλοποίησης του χρήματος. Με τη βοήθεια του πολιούχου Αγίου των Ποντίων, του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, ο ποντιακός πολιτισμός και όλες οι αξίες που πηγάζουν από αυτόν θα διασωθούν και θα διαδοθούν στις επόμενες γενναίες, νοηματοδοτώντας ουσιαστικά τη ζωή τους, τόσο ώστε να αποτελέσουμε εμείς οι Πόντιοι αυτήν τη μαγιά για την οποία μιλάει ο Μακρυγιάννης, από την οποία όλοι παίρνουν και πάντα μένει κάτι ακόμη, γράφει ο Θεοδόσης Κυριακίδης, διδάκτορ νεότερης ιστορίας. Ευχόμαστε οι Άγιοι Ευγένιος, Κάνιδος, ο Αλεριανός και Ακύλας να μας σκεπάζουν τις πρεσβείες τους. Ο λόγος στον κύριο Αβραάμ Κωστίδη να μας πει περισσότερα για το συναξάρι του Αγίου. Παραδόξως θα έλεγε κανένας ότι με την προηγούμενη μικρή ομιλία συμπίπτηκε η δική μου ομιλία χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, άλλωστε δεν γνωριζόμασταν με κανέναν σχεδόν από εσάς εδώ, ούτε και εγώ κατάλαβα καλά-καλά πώς βρέθηκα εδώ, αλλά ίσως θα έλεγε κανένας ότι ο Άγιος Ευγένιος θα ήθελε να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά την ιστορία του Αγίου Ευγενίου, δυστυχώς εμείς οι Πόντιοι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι Πόντιοι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και για τους Αγίους μας γενικά του Πόντου. Και αυτό γιατί ίσως να υπάρχει μια ελάχιστη μικρή δικαιολογία, η σφαγή του 1922 να άφησε τραύματα στον λαό μας, στην φυλή μας, στην πανάρχη αυτή φυλή. Είναι γεγονός ότι ο 20ος αιώνας υπήρξε ένας δύσκολος αιώνας για τους Έλληνες και για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών στην Ευρώπη είναι ποντιακής καταγωγής και αυτό βεβαίως δεν είναι τυχαίο. Είναι γεγονός ότι στον 20ο αιώνα εμείς ως Πόντιοι κάναμε αρκετά λάθη. Προσκυνήσαμε τις μούμιες που βρίσκονται στην Κόκκινη Πλατεία και άλλοι από εμάς ή και όλοι μας προσκυνήσαμε και το χρήμα και το κάναμε ιερό, κυρίως από την δεκαετία του 80 και έπειτα, για να καταλήξουμε προσκυνώντας τα δύο αυτά τα οποία είπαμε στη σημερινή μας κατάσταση. Γιατί φτάσαμε στη σημερινή μας κατάσταση? Γιατί ακριβώς ξεχάσαμε τους Αγίους μας, ξεχάσαμε τον Πολιούχο της Τραπεζούντος, ξεχάσαμε τον Άγιο Ευγένιο. Είναι πάρα πολύ επενετή η προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Γιατί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν ασφαλώς και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν τα χορευτικά μας, πρέπει να υπάρχουν και οι λύρες μας, αλλά τις ίδιες λύρες και τα ίδια χορευτικά τα έχουν και κάποιοι άλλοι
αρκετά μακριά από εδώ, 1750 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, στην σημερινή Τραπεζούντα. Μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς, που εμείς την έχουμε ξεχάσει, μιλάνε ποντιακά, οι Τούρκοι εκεί. Έχουν τις ίδιες στολές με εσάς που χορεύετε, όμως έχουν αποποιήσει την ελληνική ιδέα. Είναι ανθέλινες οι περισσότεροι από αυτούς. Έτσι. Για ποιο λόγο? Διατήρησαν τα χορευτικά, διατήρησαν τις λύρες, διατήρησαν και τα ποντιακά τραγούδια. Μάλιστα τα ποντιακά τραγούδια να βιώνουν τον τελευταίο καιρό στην φίλη χώρα, την γειτονική, την Τουρκία. Έτσι. Αν μπείτε μέσα στο YouTube θα το δείτε αυτό. Όμως η διαφορά με εμάς είναι ότι και αυτοί είναι Έλληνες το ίδιο, όσον αφορά το DNA μόνον, αλλά τι έκαναν? Ξέχασαν τους Αγίους. Πάτησαν τις εικόνες τους. Άρα λοιπόν και εμείς φτάσαμε στο σημερινό σημείο ως Πόντιοι και ως Νεοέλληνες, επειδή ακριβώς και εμείς ξεχάσαμε τους Αγίους μας. Άρα λοιπόν επενετεί η προσπάθεια αυτή. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στους Αγίους. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μας μεταφέρει ο Άγιος Ευγένιος. Ο Άγιος Ευγένιος δεν ζητάει από εμάς σήμερα να μαρτυρήσουμε. Ποιος ήταν ο Άγιος Ευγένιος? Ένας απομακρυσμένος Άγιος, ο οποίος έζησε πριν από 1700 χρόνια σε μια παλαιότερη εποχή. Μας λένε σήμερα ακόμα και οι ταγοί της Εκκλησίας ορισμένοι ότι αυτά ήταν εκείνης της εποχής. Δεν ήταν εκείνης της εποχής. Άνθρωποι χριστιανοί ορθόδοξοι κατά εκατοντάδες ή και χιλιάδες έχουν σφαγεί στην φίλη και γείτονα χώρα την Συρία. Μέσα στην εποχή μας. Γιατί τους έλεγαν οι Ισλαμιστές, οι χριστιανούς ορθοδόξους, 2 εκατομμύρια έχει η Συρία, τους έλεγαν προσκύνησε τον Αλλάχ, γίνε μουσουλμάνος και σου χαρίζω τη ζωή. Και τους έσφαζαν. Τα έχετε δει πως τους έσφαζαν. Ο Άγιος Ευγένιος λοιπόν πριν από 1700 χρόνια μαζί με τους υπολείπους Αγίους, τον Ακύλα, τον Κανίδιο και τον Οαλεριανό, τι έκαναν? Δίδασκαν στην Τραπεζούντα. Δίδασκαν τον Χριστό. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως ξέρετε, υπήρξε ένα από τα πλέον ιμπεριαλιστικά κράτη όλων των εποχών. Ήταν αδίστακτη. Κατά περιόδους γίνονταν όμως οι διώξεις. Στους 4 αιώνες, στους 3 αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν γίνονταν συνεχώς διώξεις. Κατά περιόδους. Όταν όμως ξεκινούσαν οι διώξεις, πραγματικά σφαγιάζονταν οι άνθρωποι όπως τα αρνιά. Όπως ακριβώς σφάζουν τώρα τους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή και ακόμα χειρότερα. Επίσημα το κράτος. Ο Άγιος Ευγένιος λοιπόν τα έβαλε με το επίσημο κράτος, με τη μεγάλη και αυτή τεράστια αυτοκρατορία. Μάλιστα σε μια εποχή όπου ο αυτοκράτορας του τότε, ο πλανητάρχης δηλαδή, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ήτανε και θεός. Αυτό δεν το λέμε έτσι τύπης, λατρεύονταν σε ναούς, υπήρχαν ναοί μέσα στους οποίους θυσίαζες για τον αυτοκράτορα, θεωρούνταν θεός, δηλαδή ο Ομπάμα που έφυγε τώρα, έτσι, λατρεύονταν ως θεός. Έτσι ήταν η κατάσταση. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι τα έβαλαν με αυτό το σύστημα. Ήξεραν ότι αν συλληφθούν η ποινή είναι θάνατος. Συνέχιζαν όμως να κηρύττουν τον Χριστό, να μιλάνε για την σωτηρία του ανθρώπου. Κι έτσι ήρθε μια ημέρα που συνελήφθησαν όλοι. Πρώτα συνελήφθησαν ο Άγιος Κανίδιος, ο Άγιος Ιωλαρενός και ο Άγιος Ακύλας. Και αμέσως μετά, στις επόμενες μέρες, επειδή είχε κηρυχθεί μεγάλος διωγμός και υπήρχε και ένταλμα συλλήψεως και υπήρχε και πολύ μεγάλη αμοιβή, έτσι. Και έτσι θα συλληφθεί τελικά και ο Άγιος Ευγένιος. Πώς θα συλληφθεί? Μια μεγάλη ηλικία ειδωλολάτρησα γριά, θα μαζεύει κάποια ξύλα, ξέρει ότι καταζητείται ο Ευγένιος σε ολόκληρη την Τραπεζούντα και σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή του Πόντου και ξαφνικά πλησιάζοντας το σπήλαιο των Ακανθών, όπου το σπήλαιο των Ακανθών βρίσκεται σήμερα, εκεί που ακριβώς βρίσκεται και ο ναός του Αγίου Ευγενίου στην Τραπεζούντα. Θα πλησιάσει εκεί, θα ακούει τον Άγιο Ευγένιο, ο οποίος θα ψάλει. Βλέπετε, είναι κρυκεκριμένος, αλλά ψάλει την ίδια στιγμή. Λοιπόν, και αμέσως λέει, σαν να έγινε 16χρονη, θα τρέξει μέσα στην πόλη και θα πει βρήκαμε αυτόν που καταζητείτε, για να πάρει τα χρήματα, έτσι. Μιλάμε για πολύ χρυσάφι. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ευγένιος και όλοι οι υπόλοιποι θα βρεθούν μαζί μπροστά στον Λυσία. Ο Λυσίας και ο Αγρικόλας είναι δύο προσωπικότητες οι οποίες έχουν παραμείνει μελανές προσωπικότητες. Τους γνωρίζουμε όμως γιατί ευθύνονται και για την εκτέλεση πολλών άλλων Αγίων εκείνη ακριβώς την περίοδο. Μιλάμε για την περίοδο όπου ο πλανητάρχης της εποχής είναι ο Διοκλητιανός. Ίσως το 292 ή το 302. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία της εκτέλεσης των Αγίων.
Αλλά πάντως είμαστε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Τα πάντα είναι έτοιμα να σβήσουν, έτσι. Ο χριστιανισμός είναι έτοιμος να σβήσει. Σφαγιάζονται οι χριστιανοί. Ο Διοκλητιανός ξεκινάει τον μεγαλύτερο διωγμό εναντίον των χριστιανών από όλες τις περιόδους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μιλάμε μόλις λίγα χρόνια πριν αναλάβει ο Μέγας Κωνσταντίνος, έτσι. Και γίνονται οι διώξεις, συνεχίζονται. Κι όμως οι Άγιοι τι κάνουνε, ομολογούν τον Χριστό και εκτελούνται και οι τέσσερις. Από εκεί και πέρα αμέσως θα κτιστεί ένας ναός μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο. 330 μετά Χριστόν έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος και κάνει μία από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές κινήσεις όλων των εποχών. Μεταφέρει δηλαδή την πρωτεύουσα της παγκόσμιας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το κέντρο του λατινικού κόσμου, την Ρώμη, την μεταφέρει στο κέντρο του ελληνικού κόσμου, δηλαδή στην αρχαία ελληνική πόλη του Βυζαντίου. Δεύτερη κίνηση την οποία κάνει, παγκοσμίας εμβέλειας που ισχύει μέχρι σήμερα, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ότι θα επιτρέψει την ελεύθερη εξάσκηση του χριστιανισμού. Προσέξτε, δεν έκανε επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό όπως πολλοί νομίζουν. Όλες οι θρησκείες, ακόμα και οι πλέον οργιαστικές, επιτρέπονταν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Απαγορεύονταν μόνον ο χριστιανισμός. Θα τον επιτρέψει λοιπόν ελεύθερα. Τότε κτίζεται ένας πρώτος μικρός ναίσκος, εκεί ακριβώς στην περιοχή των Ακανθών. Είναι έξω από τα τείχη της Τραπεζούντας. Και αργότερα, επί Ιουστινιανού, θα κτιστεί ο Ιουστινιανός έτσι με τη Θεοδώρα, το μεγάλο αυτό βασιλικό ζεύγος, χάρη στο οποίο ίσως να υπάρχουμε και εμείς σήμερα, χάρη και σε αυτόν τις προσπάθειες, θα ανεγείρει τον πρώτο ναό. Η Τραπεζούντα μέχρι τότε είναι μία από τις κύριες επαρχίες του Βυζαντινού κράτους, το θέμα της Χαλδίας. Γιατί? Γιατί εάν οι Αραβοϊσλαμιστές μπορέσουν και διασπάσουν την άμυνα και περάσουν από την Καπαδοκία και φτάσουν στην Τραπεζούντα, ουσιαστικά βγαίνουν στον Εύξεινο Πόντο. Εάν βγουν στον Εύξεινο Πόντο, τότε απειλείται άμεσα η Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό ακριβώς προστατεύεται από τους καλύτερους στρατηγούς. Όμως είναι μια περιοχή της ακριτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μεγάλη ένδοξη εποχή για τον Άγιο Ευγένιο θα έρθει όχι όπως πολλοί νομίζουν όταν θα ιδρυθεί η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, αλλά όταν το 1000 περίπου μετά Χριστόν, το 1021 για την ακρίβεια, θα την επισκεφθεί ο Αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος, ο οποίος ο επωνομαζόμενος Βουλγαροκτόνος, αν και θα έπρεπε να λέγεται Αραβοκτόνος. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος γιατί θα πάει εκεί? Ήδη από το 1014 θα επιτεθούν οι χριστιανοί Ορθόδοξοι της Ιβηρίας, δηλαδή οι Γεωργιανοί, θα κάνουν μια άστοχη πράξη, θα επιτεθούν στο Βυζάντιο. Ο Βασίλειος δεν μπορεί να αντιδράσει εκείνη την περίοδο, γιατί τα Βυζαντινά στρατεύματα πολεμούν ταυτόχρονα εναντίον των Βουλγάρων και εναντίον των Αράβων. Οπότε τελειώνει με τους Άραβες, τελειώνει με τους Βούλγαρους, 1014 μάχη του Κλειδίου, και το 1020 περίπου στρέφεται προς την Ανατολή, προς τον Κάφκασο. Θα περάσει από την Τραπεζούντα. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Μάλιστα δεν θα επισκεφθεί και θα προσκυνήσει το ναό του Αγίου Ευγενίου. Γιατί? Γιατί σε μία από τις μάχες τις οποίες θα γίνουν, ξαφνικά όπως θα επιτίθεται ο Βασίλειος ο Δεύτερος, τότε η πολιτική δεν ήταν δειλή, ξέρετε, λέμε βασιλής, δεν είναι βασιλής, είναι πολιτική, πολιτική άνδρες μεγάλοι. Έπαιρναν το σπαθί, το όπλο και ηγούνταν του στρατού, πήγαιναν στη μάχη με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. Καθώς όμως επιτίθεται εναντίον των Ιβύρων, ξαφνικά δίπλα του θα αρχίσει να τρέχει ένας αξιωματικός πάνω σε ένα άλογο με μια κόκκινη χλαμίδα ανώτατου αξιωματικού. Θα γυρίσει έκπληκτος ο Βασίλειος, θα τον κοιτάξει και θα του πει: Βασίλειε, συνέχισε την επίθεση, θα νικήσεις. Και ξαφνικά χάνεται ο αξιωματικός αυτός. Μετά δεν μπορούν να τον βρουν ούτε στους νεκρούς ούτε στους ζωντανούς. Ήταν ο Άγιος Ευγένιος. Γι' αυτό ακριβώς ο Βασίλειος ο Δεύτερος ουσιαστικά θα μεγαλώσει, θα διπλασιάσει το μέγεθος του ναού. Το μέγεθος αυτό, όπως τον βλέπετε εσείς που τον έχετε δει, όσοι έχετε πάει, οι υπόλοιποι στις φωτογραφίες, περίπου είναι από την εποχή του Βασιλείου του Δευτέρου του Βουλγαροκτώνου. Έχουμε μία περίοδο αναταροχών. Θα έχουμε το Μάτζικερτ, το φοβερό Μάτζικερτ, το 1071, τότε που θα γίνει η μεγαλύτερη προδοσία στην ιστορία του ελληνισμού, όπου θα προδώσει η άρχουσα πολιτική κάστα τον Ρωμανό τον Τέταρτο Διογέννη. Ξεχύνονται τα Ισλαμοτουρκικά στήφη στην Μικρά Ασία, χάνεται σχεδόν η Μικρά Ασία, μία περιοχή όμως θα επιβιώσει, χάρη στον Άγιο Θεόδωρο τον Γαβρά. Έχουμε και τη μεγάλη πανήγυρη του Αγίου.
οι πανήγυρες οι οποίοι γίνονταν στις 21 Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Όμως με θαύμα ο Άγιος θα παρουσιαστεί και θα ζητήσει να γίνεται και μία δεύτερη πανήγυρης για αυτόν. Είναι δηλαδή κάτι πολύ σπάνιο. Θα ζητήσει να γίνεται πανήγυρης και στις 24 Ιουνίου, όπου είναι τα γενέθλιά του. Και τότε θα γίνεται και μία μεγάλη εμποροπανήγυρης. Πώς είναι οι διεθνείς εκθέσεις που θυμόσαστε παλαιότερα, έτσι ακριβώς σε εκείνη την περίοδο θα μαζεύονται οι έμποροι από όλα τα έθνη της περιοχής. Άραβες, Σκύθες, Σλάβοι, Ρώσοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και από την Δυτική Ευρώπη. Άρα λοιπόν πολύ σημαντική η εορτή του Αγίου Ευγενείου και για την οικονομία της Τραπεζούντος. Όμως το 1204 θα έχουμε την διάλυση του ελληνισμού από τις ενωμένες παπικές δυνάμεις των προγόνων των σημερινών ευρωπαϊκών εθνών. Το 1204 έχουμε την τέταρτη σταυροφορία. Ο στόχος των σταυροφοριών, να ξέρετε ότι δεν ήταν η άμμος της Παλαιστίνης, αλλά ο Χριστός των Ελλήνων, ο Χριστός της Κωνσταντινούπολης, αλλά και των άλλων πόλεων. Και μια και μιλάμε για την Τραπεζούντα, επειδή οι περισσότεροι από εσάς είστε Πόντιοι, να γνωρίζετε ότι η Τραπεζούντα στην περίοδο του Βυζαντίου είχε περίπου 40.000 κατοίκους. Μικρή πόλη, έτσι. Σκεφτείτε ότι εκείνη την περίοδο το Λονδίνο και το Παρίσι είχαν 20.000 κατοίκους. Είχε δηλαδή δύο φορές περισσότερους κατοίκους, διπλάσιο πληθυσμό από το Λονδίνο και το Παρίσι, που σήμερα τις γνωρίζουμε σαν παγκόσμιες μητροπόλεις. Ο Άγιος Ευγένιος όλα αυτά τα χρόνια δεν θα αφήσει την Τραπεζούντα. Είναι πραγματικός πολιούχος. Ισχύει ακριβώς ό,τι ισχύει με τον Άγιο Δημήτριο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα δεν παρουσιάζουν και κοινά στοιχεία. Οι Πόντιοι, να ξέρετε, στη Βυζαντινή περίοδο λάτρευαν πάρα πολύ και τον Άγιο Δημήτριο. Και γιατί έχουν κοινά στοιχεία? Γιατί είναι προστάτης, είναι πολιούχος, κάνει θαύματα, σώζει την Τραπεζούντα από κακοκαιρίες φοβερές και φρικώδεις. Και επίσης είναι και μυροβλήτης. Για μία περίοδο, ξαφνικά, σε μία περίοδο, όταν θα έχουμε την αυτοκρατορία της Τραπεζούντος μετά το 1204, θα αρχίσει να αναβλύζει από τους τέσσερις κύονες του Ιερού Ναού, του καθολικού μάλλον, του μοναστηριού, του Αγίου Ευγενείου, να βγαίνει μύρο, να ρέει μύρο. Μάλιστα μερικές φορές θα είναι τόσο έντονο που θα γεμίζει και το πάτωμα. Όμως, οι αμαρτίες του λαού μας θα μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, θα έχουμε και μερικούς τρομακτικούς εμφυλίους και τότε θα σταματήσει να ρέει και το μύρο. Ένας άλλος εμφύλιος θα προξενήσει μάλιστα και την συνολική καταστροφή της Ιεράς Μονής του Αγίου Ευγενείου. Ναι, σωστά. Αυτό το οποίο δεν έκαναν οι Τούρκοι μέχρι και σήμερα, κατάφεραν να το κάνουν οι Πόντιοι, οι οποίοι μάχονταν μεταξύ τους έναν τρομακτικό εμφύλιο πόλεμο εκεί στην Τραπεζούντα. Μάλιστα, μέχρι να καταστραφεί ο ναός αυτός περίπου το 1350, δηλαδή 100 περίπου χρόνια πριν την κατάληψη της Τραπεζούντος υπό των Τούρκων, εκεί ακριβώς στην μονή αυτή θα λειτουργεί ένα αστρονομικό παρατηρητήριο, καθώς και μαθηματική σχολή, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ευγενείου. Και γιατί όλα αυτά? Σας φαίνονται περίεργα, έτσι? Εσείς γνωρίζετε άλλα πράγματα για το Μεσαίωνα. Να ξέρετε ότι για μας τους Έλληνες, αλλά και για τον μακρινό Πόντο, Μεσαίωνας δεν υπήρξε. Ο Μεσαίωνας ήταν για τους Ευρωπαίους. Για εμάς, ο Μεσαίωνας έρχεται το 1461, όταν έρχονται οι Τούρκοι. Συμβατική βέβαια ημερομηνία, έτσι? Και για εμάς βεβαίως δεν ισχύει σε καμία περίπτωση το πίστευε και μία ερεύνα. Αυτό είναι του Πάπα, έτσι, του αιώνιου Πάπα. Ίσχυε και τότε, ισχύει και τώρα. Σε εμάς ισχύει, όπως ξέρετε, το πίστευε και μη, κόμμα ερεύνα. Γι' αυτό ακριβώς τα μοναστήρια στον Πόντο ήταν ερευνητικά κέντρα. Και δει η Ιερά Μονή του Αγίου Ευγενείου. Το 1223 ο Άγιος Ευγένιος θα κάνει ίσως το μεγαλύτερο θαύμα του. Γιατί τότε ακριβώς έπρεπε να πέσει η Τραπεζούντα. Θα έχουμε κάποιες γεωπολιτικές ανομαλίες. Ήδη οι Σελτζούκοι Τούρκοι, πριν από τους Οθωμανούς, έχουν ιδρύσει μια μεγάλη αυτοκρατορία μέσα στην καρδιά της Μικράς Ασίας, με πρωτεύουσα το Ικόνιο. Τότε λοιπόν θα αποφασίσουν ότι πρέπει να τελειώνουν μια και έξω με αυτούς τους χριστιανούς εκεί πάνω της Τραπεζούντας. Άλλωστε είναι γνωστά τα πλούτη της Τραπεζούντος, όπως επίσης είναι και γνωστή η ομορφιά των γυναικών εκεί της περιοχής του Πόντου. Ξέρετε, αυτά θέλουν οι Ισλαμιστές. Θέλουν γυναίκες όμορφες, ξεχωριστές και χρήμα.
Έτσι λοιπόν αποφασίζει να ξεκινήσει τη μεγάλη του επίθεση και συγκεντρώνει 30.000 στρατό. Έρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Ματσούκας, φτάνει στα τείχη της Τραπεζούντος, έντρομοι οι Τραπεζούντιοι κλείνονται μέσα με το σύνολο του στρατού και τον αυτοκράτορα, τον Ανδρόνικο τον πρώτο τον Γίδο, και περιμένουν την τελική επίθεση. Τότε θα γίνει και το εξής. Ο ίδιος ο Μελίκ, ο οποίος είναι ο γιος του Σουλτάνου, θα καταστήσει αρχηγείο την Μονή του Αγίου Ευγενείου, η οποία όπως σας είπα είναι απέναντι από τα τείχη. Και τότε μάλιστα θα βάρει να χορέψουν μέσα και πολλές από τις εχμάλωτες γυναίκες, τις οποίες φέρνει το χαβρένι του. Και έτσι θα βεβηλωθεί ο ναός του Αγίου. Το ίδιο βράδυ, ενώ ο Μελίκ θα κοιμάται βεβηλώνοντας τον ναό μέσα, δίπλα ακριβώς στο λείψανο του Αγίου Ευγενείου, θα δει έναν άντρα να τον πλησιάζει με επίσημη στολή και να του λέει: «Εγώ είμαι ο δήμαρχος της πόλης αυτής και σου παραδίδω αυτά τα κλειδιά. Και να ξέρεις ότι εσύ αύριο θα είσαι μέσα στην πόλη». Μόλις ξύπνησε ο Μελίκ, κατάλαβε ότι η πόλη θα έπεφτε. Μάζεψε μαζί και τους, φώναξε και τους αστρολόγους του. Του είπαν οι αστρολόγοι ότι ναι, η τραπεζούντα θα πέσει. Πράγματι, αφού είδες και αυτό, θα είσαι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, 5 η ώρα το πρωί, πριν ακόμα χαράξει, μαζεύονται 30.000 Τούρκοι για να επιτεθούν εναντίον της πόλεως. Και ξαφνικά δίνεται το σήμα και ξεκινάει η επίθεση. Με το που ξεκινάει η επίθεση, βέβαια οι τραπεζούντες ήταν όλοι μέσα στους ναούς και δέονταν στον Χριστό, στην Παναγία και στον Άγιο Ευγένιο πάρα πολύ για να σωθεί η πόλη τους. Μόλις λοιπόν ξεκινάει η επίθεση των Σελτζούκων Τούρκων, ξαφνικά από τα 4 σημεία του ορίζοντα εμφανίζεται μία αστραπή, ενώνεται σε μία και πέφτει μέσα ακριβώς στην πόλη. Και από εκεί και πέρα ανοίγουν οι ουρανοί και αρχίζει να βρέχει. Μία τέτοια καταρακτώδης βροχή, η οποία έκανε τους ανθρώπους να μην βλέπουν μπροστά τους. Επειδή μου έχει τύχει κάτι τέτοιο στην Τραπεζούντα, σας πληροφορώ ότι αυτό γίνεται στην Τραπεζούντα. Ανά 3 χρόνια, ανά 5 χρόνια, ανά 10 χρόνια έχουν τρομακτικές θεομηνίες. Έτσι λοιπόν δεν ήξεραν που πήγαιναν οι Τούρκοι. Έφευγαν ευθεία και νόμιζαν ότι έβλεπαν παιδιάδα μπροστά τους και έπεφταν στα βάραθρα της Τραπεζούντος. Γιατί η Τραπεζούντα, να ξέρετε ότι γύρω-γύρω έχει φαράγγια. Είναι οχυρότατη πόλη. Ήξεραν οι αρχαίοι μας πρόγονοι το 750 π.Χ. που την έκτιζαν. Θα καταπλακώνονται από τόνους λάσπης. Κάποιοι από αυτούς δεν θα βρεθούν ποτέ. Θα αλλάξει και η γεωμορφολογία μέχρι της περιοχής από τις κατολιστήσεις οι οποίες θα γίνουν. Ένδρομος, ο Μελίκ, παραμένει με 300 στρατιώτες του, μόνο 300 ζωντανοί, έτσι, και φεύγουν για να γυρίσουν πίσω στο Εικόνιο. Στην περιοχή της Ματσούκας όμως, οι Ματσουκάτες, είναι από τα Ματσούκια, ήταν πολεμιστές, κρατούσαν Ματσούκια. Ήταν ακριβά τότε τα μεταλλικά όπλα. Οπότε οι άνθρωποι ό,τι έβρισκαν, έπαιρναν στα χέρια τους. Με τα ματσούκια τους και με τα όπλα τους συλλαμβάνουν τον Μελίκ σε μία μάχη. Εκεί στις διόδους εκείνες τις στρατιωτικές, τις επικίνδυνες, σε μία ενέδρα. Τον φέρνουν πίσω τον Μελίκ, όμως ο αυτοκράτορας είναι και διπλωμάτης, είναι έξυπνος. Τι να κάνουμε, έχουμε και το μεγάλο κίνδυνο των Τούρκων, δεν τον σκοτώνει, δεν τον εκτελεί. Μάλιστα διατάζει να του βγάλουν τα δεσμά και τον φέρνει μέσα στο παλάτι, ακριβώς πάνω στην Ακρόπολη της Τραπεζούντος που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Όταν μπαίνει μέσα, ο Μελίκ, προχωρώντας μέσα στις αίθουσες, ξαφνικά γυρνάει, κοιτάει μία ζωγραφιά και ξαφνικά έντρομος αρχίζει να φωνάζει. «Αυτός, αυτός είναι, αυτός που μου είπε ψέματα». Προσπαθήσαν, τον ηρεμήσανε, λέει: «Τι μας λες, πες μας, τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει». «Αυτός εδώ», λέει, «εμφανίστηκε», λέει, «χθες στον ύπνο μου και μου είπε ψέματα». Λέει: «Ποιος είναι?» Λέει: «Αυτός», λέει, «είναι ο Άγιος Ευγένιος». Ήταν μια γεωγραφία μες στο παλάτι. Είχε εμφανιστεί ο Άγιος Ευγένιος λοιπόν. Αυτός ήταν που του είπε ότι αύριο θα είσαι μέσα στην πόλη. Δεν του είχε πει ψέματα. Ήταν όντως μέσα στην πόλη. Απλά ήταν εχμάλωτος. Έτσι με το μεγάλο αυτό θαύμα και διαστόματος του ιδίου του Μελίκ σώθηκε η Τραπεζούντα. Είπατε πριν, στην προηγούμενη ομιλία ακούστηκε ότι ο Άγιος Ευγένιος εορτάζεται ανελιπώς από τον 14ο αιώνα στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους. 1600 χιλιόμετρα μακριά από την Τραπεζούντα. Για ποιο λόγο, ξέρετε? Διότι η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου
έχει κτιστεί από τον Αλέξιο τον Τρίτο, τον Κομνηνό της Τραπεζούντος. Ένας τραπεζούντιος τόσο μακριά θα κτίσει ένα μοναστήρι. Όπως επίσης να ξέρετε ότι και το πρώτο μοναστήρι του Αγίου Όρους κτίστηκε πάλι από έναν πόντιο, από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Όπως σας είπα και στην αρχή, ο Άγιος Ευγένιος είναι πολύ μεγάλος Άγιος στην Εκκλησία μας. Μάλιστα, εμφανιζόταν πολλές φορές και έλεγε στους πιστούς προγόνους μας. Τους έλεγε ότι εμείς οι Άγιοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με την δύναμή μας. Όμως, περιπολούμε αόρατα πάνω από την πόλη μας και από τις περιοχές και πηγαίνουμε στους ανθρώπους που μας πιστεύουν. Και μόλις ακούσουμε κάποιο αίτημα και κάποιο ζήτημα ή μόλις δούμε κάτι χωρίς να μας το ζητήσει κάποιος, πηγαίνουμε στον Χριστό για τον οποίο πεθάναμε και του ζητάμε να γίνει το αίτημα αυτού του ανθρώπου ο οποίος αιτείται. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Ευγένιος. Ο Πόντος, να ξέρετε όμως, έχει πάρα πολλούς Αγίους. Απλά ο Άγιος Ευγένιος είναι ο πρώτος γνωστός, μεγαλομάρτυρας. Με την άδεια του Αγίου Ευγενίου, η ομιλία είναι για τον Άγιο Ευγένιο, αλλά με την άδειά του θα ήθελα να ακουστεί και αυτό, ότι εμείς οι Πόντιοι έχουμε πολλούς Αγίους και πρέπει να τα διατηρούμε όλες, να τις διατηρούμε όλες αυτές τις μνήμες. Για παράδειγμα, ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς είναι ο πρώτος που ξεκινάει την δεύτερη χιλιετία τον χορό των νεομαρτύρων. Μεγάλος, στρατηγός, νεομάρτυρας, Άγιος, έτσι, όχι μάρτυρας ή μεγαλομάρτυρας, νεομάρτυρας, το 1100 περίπου. Έχουμε τον Άγιο Νίκονα τον Μετανοήτη, που είναι ο πολιούχος της Σπάρτης. Έχουμε τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, είναι τραπεζούντιος. Ίδρυσε το Άγιο Νόρος, όπως το ξέρουμε σήμερα, ένας πόντιος, ένας τραπεζούντιος. Αλλά να γνωρίζουμε ότι και ο Μέγας Βασίλειος, έτσι, μπορεί να μας φέρνει τα δώρα από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, αλλά καταγόταν από την Νεοκεσάρια του Πόντου. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας, για να μην μακρηγορώ, να πούμε για ακόμα μία φορά ότι ο Άγιος Ευγένιος δεν θέλει να μαρτυρήσουμε, ακόμα τουλάχιστον, αλλά τουλάχιστον να θυμόμαστε τη μνήμη τους. Γιατί αν έχουμε τη μνήμη των Αγίων, μπορούμε να έχουμε και τα χορευτικά μας και τα τραγούδια μας και τις παραδόσεις μας. Αλλά αν έχουμε μόνο τις παραδόσεις, χωρίς τους Αγίους, να ξέρετε ότι αυτό δεν εξασφαλίζει το ότι θα παραμείνουμε πόντι και θα παραμείνουμε και Έλληνες. Και αυτό άλλωστε το αποδεικνύουν αυτοί που μείνανε πίσω στον Πόντο οι Τούρκοι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να μας πει δύο λόγια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά μία ωραία πρωτοβουλία να γίνει η γιορτή του Αγίου Ευγενίου εδώ στην Νέα Καλλικράτεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνονται στα όρια του Δήμου Νέας Προβοντίδας και βεβαίως μία αδελφοποίηση, θα λέγαμε, ποντιακών συλλόγων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και του Δήμου Νέας Προβοντίδας. Εύχομαι να γίνει θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο, να υλοποιείται κάθε χρόνο και βεβαίως να ξυπνά ιστορικές μνήμες. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ποντιακός ελληνισμός, τα δεινά που πέρασε ο ελληνισμός αυτός εκεί στην άκρη της Μικράς Ασίας, να διατηρήσουν τελικά την ελληνικότητά τους. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και του χρόνου με υγεία. Μια όμορφη εκδήλωση, μια όμορφη γιορτή, τελειώνει. Θα ήθελα όμως από καρδιάς να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, επίσης τους ιερείς, οι οποίοι βρέθηκαν και παρευρέθηκαν σήμερα εδώ, όχι μόνο στην εκδήλωση, αλλά και στον Εσπερινό, προς τιμή του Αγίου Ευγενίου, προστάτου της Τραπεζούντας, όπως είπαμε τόσα πολλά σήμερα για εκείνον. Μία πανήγυρης έτσι όπως του πρέπει. Θα ήθελα επίσης όμως να ευχαριστήσω πολύ περισσότερο τους συλλόγους, οι οποίοι ήταν οι προτεργάτες, δεν θα πω του κινήματος, απλά θα πω της όλης καταστάσεως, της όλης πανηγύρεως και της όλης εορτής του Αγίου Ευγενίου. Δίχως να σας κουράσω, θα κλέψω 5 λεπτά από την ώρα σας.
να σας διηγηθώ, μιας και είπαμε για θαύματα του Αγίου, και ένα νέο θαύμα του Αγίου. Ο Άγιος είναι πολύ θαυματουργός. Ο Άγιος κάνει πολλά θαύματα, ο Άγιος Ευγένιος. Το 1974, όταν ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς, κυρός Προκόπιος, τότε ένας Μητροπολίτης ήρθε και του παρέδωσε ένα κομμάτι λιψάνου, άφθορο το λιψάνο, με το δέρμα. Ήταν από τα δάχτυλα, κάποιο Αγίου λογικά. Του είπε ότι όπως μου το δώσαν έτσι και το δίνω σε εσάς. Μου το έφερε από το Πόντο μία ευλαβής κυρία και μου είπε είναι του Αγίου Ευγενίου. Αυτό το λείψανο, αυτό το κομμάτι λειψάνου, ο μακαριστός Μητροπολίτης, σοφός άνθρωπος, δίχως να θελήσει να κάνει κατευθείαν πανηγυρισμούς και εορτές, το εναπόθεσε σε ένα κουτί και είπε, εάν είναι ο Άγιος, θα το δείξει. Περάσαν χρόνια, τουλάχιστον μία πενταετία. Και στην πορεία, την ώρα που το είχε στο σπίτι του, στο παρεκκλήσιο, που είχε στο επισκοπείο, στο σπίτι δηλαδή του Μητροπολίτου, υπήρξε μια άρρητη ευωδία, μια μεγάλη ευωδία. Δεν γνωρίζανε από πού. Δεν ξέραν από πού ήταν αυτή η ευωδία. Αναρωτήθηκαν ο Μητροπολίτης Προκόπιος και ο τότε πρωτοσύγγελος Νικόδημος, ο Μητροπολίτης μας δηλαδή, αναρωτήθηκαν από πού είναι. Ρωτήσαν μήπως άνοιξε κανείς το φυγαλίδιο με το Άγιο Μύρο το οποίο κρατείται στη Μητρόπολη. Αφού τα ελέγξαν όλα και είδαν ότι η ευωδία δεν είναι από εκεί αλλά είναι από άλλο μέρος, αναζήτησαν το μέρος και τότε πράγματι σε ένα τουλάπι μέσα σε ένα κουτί υπήρχε ένα κομμάτι ως του το οποίο έβγαζε αυτή την ευωδία. Αφού το προσκύνησαν με ευλάβεια, το εναπόθεσαν στην Αγία Τράπεζα. Ήταν παραμονή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Ο Άγιος έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Βέβαια ο Μητροπολίτης δεν θέλησε κατευθείαν να κάνει εορτασμούς ξανά, γιατί είπε ότι ο Άγιος θα μας ξαναδείξει. Πράγματι, γύρω στο 1990 ξανά υπήρξε η ευωδία πολύ περισσότερη. Όπως είπε και ο κύριος Κωστίδης, ο Άγιος μυροβλίζει. Ο Άγιος είχε την ίδια ιδιότητα με τον Άγιο Δημήτριο. Ήταν τόσο έντονη η ευωδία του που τους έκανε να δακρύζουν από την ευωδία, να πλημμυρίζουν από χαρά αλλά και συγχρόνως από τέτοια συναισθηματική φόρτιση που τα κλάματά τους ήταν πάρα μα πάρα πολλά. Έτσι ο μακαριστός Μητροπολίτης, αφού φόρεσε πετραχύλιο και ομόφορο έκανε μια δέηση για τον Άγιο και πανηγυρικά κατέβασε το λείψανο στο ναό της μεταμορφώσεως της Καλαμαριάς. Από τότε εορτάζουν τον Άγιο Ευγένιο το τραπεζούντιο ανελιπώς με το λείψανο. Από εκείνο το λείψανο πήραν πάρα πολύ. Πήραν σε πολλά μέρη. Ζητήσαν από τον μακαριστό γέροντα, τον Καλαμαριάς Προκόπιο, να τους δώσουν από αυτό το λείψανο, το οποίο τώρα πια ο Άγιος Ευγένιος είχε δείξει ότι πράγματι ήταν δικό του. Ο Μητροπολίτης, ο Κασανδρίας, ο Νικόδημος, αφότου έγινε Μητροπολίτης και μετά, ζήτησε από τον μακαριστό να του δώσει ένα κομμάτι λείψανο. Αυτό το λείψανο το οποίο του έδωσε, είναι αυτό το λείψανο το οποίο προσκυνήσατε. Σήμερα λοιπόν, θα ήθελε ο Μητροπολίτης μας περισσότερο από τον κάθε έναν να είναι και εκείνος εδώ. Απλά δεν μπόρεσε, οι συνθήκες δεν τον αφήσανε. Είναι Μητροπολίτης όλης της επαρχίας της Κασανδρίας, η οποία
είναι στο Εύρος, πιάνει μέχρι τη Θέρμη Περαία, όπως γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας λέω τα σύνορα της Μητροπόλεως, αλλά είναι όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι παρευρέθησαν σήμερα, είναι από την ίδια Μητρόπολη. Λοιπόν, είμαστε από την ίδια Μητρόπολη, είμαστε μια ομάδα, είμαστε αδελφοί, είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε σήμερα εδώ, να τιμήσουμε τον Άγιο Ευγένιο έτσι όπως του πρέπει, έτσι όπως το αξίζει σήμερα με τον Εσπερινό, με την εκδήλωση και αύριο με τη Θεία Λειτουργία. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος να είναι προστάτης και μεσίτης όλων στο Κύριο και να μας αξιώσει και μας της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Να είστε καλά. Θα ακολουθήσουν άσματα από τον Πόντο, από την χοροδία του Σωματείου Παναγίας του Μελά Θέρμης, χωράρχης Αχιλλέας Βασιλιάδης, στη λύρα ο Παναγιώτης Βελωνάς. Θα ακούσουμε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τραγούδια με τον Τραπεζούντα, το Αντάπαζα την ημέρα. Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα για το καλό του χρόνου. Να είστε καλά. Thank you.
Είναι ημέρα. Ημέρα υπάρχει στην κάτω Ιταλία, στις ελληνόφωνες περιοχές και στον Πόντο, στην Αργυρούπολη. Γύρω στα 100 χιλιόμετρα από το Τραπεζούδι. Ημέρα λοιπόν. Thank you.